εδώ ξεκίνησαν τα πάντα από εδώ. Και η επανάσταση που έγινε τότε, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Η Βαρβάσενα είναι χωριό χτισμένο σε μια ηλιόλουστη λάδανα μέσα σε χαμηλούς λόφους, σε φοροέδαφος και πυκνή βλάστηση. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του κέντρου του πύργου και στο 4ο χιλιόμετρο επί της Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας Ολόκος για ένα παραδοσιακό και ιστορικό χωριό σε κομβικό σημείο, από όπου διέρχονται μεταξύ άλλων όλες τουριστικές αποστολές με προορισμό τον παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Πολύ καλό είναι και... τα χωριά του Καθηρού, του αρέσει το χωριό. Το χωριό μου αρέσει, αλλά δεν έχει συμπαράσταση από πολιτικούς, από δημάρχους, από τώρα. Τι προβλήματα έχετε? Δρόμοι, κέρατα, όλα. Είναι ωραίο το μέρος, αλλά τέτοιο δεν έχει νεολαία καθόλου. Πού να συναντήσεις? Έχουν φύγει τα παιδιά όλα, γιατί υπάρχουν δουλειές εδώ. Μαγαζιά μας λίγο υπάρχουν. Ναι, μαγαζιά, ναι, αλλά τέτοιο δεν είναι νεολαία πολύ. Είναι ένα όμορφο χωριό, φιλήσυχο, είναι τουλάχιστον στην παιδιάδα. Είναι γνωστό για την Ελληνική Επανάσταση από τον Τριτσιμπίδα, από το οποίο υπάρχει ένα ελληνικό τραγούδι παραδοσιακό. Έχει στους κόλπους στο ιστορικό κτήμα Τριτσιμπίδα που αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά του νομού Ηλίας, αφού εκεί έγινε ο γάμος του πιο γνωστού οπλαρχηγού του 1821 Νικολού Τριτσιμπίδα με την καλονή Τουρκοπούλα Μαριωρή, δημιουργώντας τότε και δημοτικό τραγούδι θρίλο που χορεύεται και τραγουδιέται μέχρι και σήμερα. Ένα διαδραμάτισε σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις του σταθετικού ζητήματος το 1903. Είχαμε παλιά το μακαρί το Τριτσιμπίδα. Αυτό σημείωσε το, γιατί αυτός έκανε όλη το χωριό και έκανε και την επανάσταση. Έχει ένας εδώ που έκανε επανάσταση με τη Σταφιδικό παλιά, Παπαστασινός. Μαζί με τον οικισμό κατά Βαρβάσενα συγκροτούν την τοπική κοινότητα Βαρβασένης, η οποία ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Πύργου του Δήμου Πύργου. Σήμερα η Βαρβάσενα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Πύργου, διατηρώντας σταθερό μόνιμο πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, με αρκετή νεολαία στο δυναμικό της. Κατοικοί που στην πλειοψηφία τους ασχολούνται με αγροτικές καλλιέργειες που φημίζονται για την καλή παραγωγή κρασιών σε πολλές ποικιλίες από τα έφορα μπέλια της, αλλά και για το ελαιόλαδο όπως και για τα σπεριδοειδή. Έχει ψυταριές. Μία μόνο έχει, η άλλη έχει κλείσει. Μπακάλικο έχει κλείσει. Καφενεία. Το καφενείο δύο, ένα υπολειτουργεί, ένα λειτουργεί λίγο. Δεν έχουν μεροκάματα ο κόσμος και έχουν μαζευτεί στα σπίτια τους. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Όχι, 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 δεν βγαίνει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ. Μεγάλοι άνθρωποι δεν βγαίνουν έξω για καφέ το απόγευμα. Έχει πολύ ειδικότητα. Γενικά είναι ειδικότητα, υπάρχει στην Ελλάδα. Ε, εδώ τι. Εδώ είχα ένα νέο ζευγαρό, μια κοπέλα και κάθεται στον πύργο. Και εδώ ένας που πεθαίνει δεν αγκαντιστέτει. Είμαστε όταν άνοιξα εγώ 8 καφενεία και τώρα είμαι ένα και μισό από μισό, γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος. Νεολαία υπάρχει? Ναι, υπάρχει. Έχουν φύγει το καλοκαίρι, πάνε στα νησιά. Είναι ο πύργος κοντά και πάνε στον πύργο οι περισσότεροι. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν βγαίνει πλέον πολύ έξω. Το κάθε παιδί έχει τις δικές τους ασχολίες. Γενικά θα δεις λίγα παιδιά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Βασικά οι ελιές, περιβόλια, εμείς έχουμε και πορτοκάλια στον κάτω. Όπως λένε οι ίδιοι κάτοικοι, το σημαντικότερο πρόβλημά τους είναι η αγροτική αλλά και η ιστορική οδοπία. Είναι διόρθωση δρόμοι και κάποιος ένας επαρχιακός δρόμος που είναι κύριος, βγαίνει κάτω στη γέφυρα, στην Αλφιού, το οποίο έχει σπάσει και είναι και επικίνδυνος. Άμα πάτε να κοιτάξετε γύρω-γύρω το χωριό ολόκληρο, γιατί είναι μεγάλο το χωριό. Αν πάτε το κοιτάξετε, θα πείτε πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Με τέτοιους δρόμους. Δεν περνάει αμάξι, δεν περνάει τίποτα. Πηγαίνετε πάνω στα χωράφια να δείτε τους δρόμους. Μόνο την πλατεία φτιάχνουνε. Ορίστε. Το υπόλοιπο χωριό είναι ξένο. Ο πληθυσμός εδώ στη Βαρβάσανα δεν έχει αλλάξει. Είναι πολύ ελάχιστη διαφορά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν ξέρω, είναι οικονομικό. Δεν θέλει, δεν του αρέσει, δεν ξέρω. Πάντως τα καφενεία έχουν κλείσει. Ένα καφενείο είναι μόνο. Το βλέπετε. Δεν υπάρχει κρίμα. Δεν υπάρχει. Είναι νεολαία εδώ, δεν βγαίνει. Είναι νεολαία, δεν κάθεται πολύ εδώ. Πάει πύργο. Πάει πύργο νεολαία, δεν κάθεται εδώ. Γιατί δεν έχουν τα. Αλλά είναι εδώ το χωριό έχει ερημώσει. Κατεβαίνει ο γονός, πάει σχολείο και φοβάμαι με τον βαρέσει στα αμάξι. Τι θα γίνει μετά, ποιο θέλει.